Καλό τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια. Σήμερα θα μιλήσουμε για την ιστορία του άσπρου δράκου με τα μπλε μάτια. Τι ήταν, από πού προήλθε και γιατί είναι η αγαπημένη κάρτα του Σέτο Κάιμ. Είναι κάτι που δεν σου είπα ποτέ μου, κουμπάρε. Μια φορά με έσωσες. Όταν μας υιοθέτησε ο Κοζαμπούρο Κάιμπα, με ανάγκαζε να δουλεύω για ώρες, χωρίς ανάπαυση. Είχα εξαντληθεί και ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω, μέχρι που με ενέπνευσες εσύ, Μόκουμπα. Ο Μόκουμπα μου έφτιαξε έναν άσπρο δράκο. Φτιάχνοντας αυτή την κάρτα για μένα, μου έδωσες κουράγιο. Ορκίστηκα αυτή τη μέρα να γίνω κάποιος άξιος, για να έχει έναν αληθινό άσπρο δράκο. Παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, η πρώτη φορά που βλέπουμε τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια είναι στο βασίλειο των αναμνήσεων του Φαραώ, στην αρχαία Αίγυπτο, στην παιδική ηλικία του ιερέα Σέτο. Εκεί, ο νεαρός Σέτο ύπευε το άλογο του τη νύχτα, επιστρέφοντας πίσω στο χωριό του. Ο λόγος που βρίσκονταν σε αυτή τη θέση είναι επειδή ο αληθινός του πατέρας, άρχοντας Ακνάντιν, ο αδερφός του πατέρα του Ατέμ, τον είχε εγκαταλείψει για την ασφάλειά του χρόνια τώρα, να ζήσει μια άλλη ζωή χωρίς να ξέρει την αλήθεια για την βασιλική του καταγωγή. Για να σώσω το βασίλειο πρέπει να κάνω το αδιανόητο. Κάποιοι μπορεί να ζητήσουν εκδίκηση. Και σε παρακαλώ να θυμάσαι, είναι απαραίτητο ο Σέτο να μην μάθει ποτέ την αλήθεια για το ποιος είμαι, για όλη του τη ζωή. Προχωρώντας αμέριμνος, ακούει μία κραυγή για βοήθεια από μία κατασκήνωση ληστών που υπήρχε πιο πέρα. Αυτή ήταν η φωνή της Κισάρας ή αλλιώς, για όσους παίζουν το παιχνίδι, η Maiden με τα μπλε μάτια. Πλησιάζοντας, ο Σέτο έμαθε ότι οι κλέφτες είχαν εχμαλωτήσει το κορίτσι από την προηγούμενη τους επιδρομή και πήγε αμέσως να ανοίξει το κλουβί της και να την απελευθερώσει. Με το που τη βγάζει έξω, ένας ληστής που δεν άκουσε να πλησιάζει τον είδε και φώναξε στους υπόλοιπους για να τον καταδιώξουν. Τι κάνεις? Σε ελευθερώνω. Έλα. Πιάστε τους, το κορίτσι τραπεντεύει. Αφού ο μικρός Σέτο τους έχασε, έδωσε το άλογο του στην Κισάρα και της είπε να πάει στην επόμενη πόλη όπου θα είναι ασφαλής. Μόνο και μόνο για να δει ότι ο λόγος που δεν τον ακολουθούσαν πια είναι επειδή είχαν πάει στο δικό του χωριό για να κάψουν και να το λαιλατήσουν και αυτό. Ο Σέτο επέστρεψε προσπαθώντας να υπερασπιστεί το σπίτι του, μάταια όμως, γιατί αν μπορούσε να αντιμετωπίσει τους ληστές εξ αρχής, τότε δεν θα έλπιζε να τον χάσουν στην καταδίωξη πριν. Εκεί που το μέλλον του Σέτο φαίνονταν καταδικασμένο, σε προβάλλει από το πουθενά ο άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια, καίγοντας όλους τους ληστές ζωντανούς και σώζοντας το χωριό του Σέτο. Αφήνοντας στον Σέτο την εντύπωση ότι μάλλον το κορίτσι με τα άσπρα μαγιά και τα μπλε μάτια επέστρεψε, καλώντας την κατάρα της για να τον υπερασπιστεί. Πώς μπορείτε, το σπίτι μου είναι αυτό! Χρόνια πέρασαν και ο Σέτο έγινε ιερέας του παλατιού και χρήστης του σκύπτρου της χιλιετίας για να υπηρετήσει τον νέο φαραώ Ατέμ, σοκάροντας τον πατέρα του Ακνάντιν, ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του ότι ο γιος του μία μέρα θα επέστρεφε εδώ. Ήταν αληθινό σοκ, γονατισμένος μπροστά στο φαραώ, άγνωστο σε όλους την αίθουσα. Ήταν ο γιος μου. Όμως την ημέρα της στέψης του Ατέμ τους επισκέφτηκε ο σκοτεινός Μπακούρα, αφού λαιλάτισε τον τάφο του προηγούμενου φαραώ για να πάρει τα αντικείμενα της χιλιετίας από τους 6 ιερείς και τον Ατέμ. Ευτυχώς η μάχη έληξε σε ισοπαλία, όμως μετά από αυτό το γεγονός ο ιερέας Σέτο σκέφτηκε ότι το καλύτερο που μπορεί να κάνει για να κερδίσει τον σκοτεινό Μπακούρα είναι να βρει τους πολίτες της Αιγύπτου με τις πιο σκοτεινές ψυχές για να πάρει τα πιο δυνατά τέρατα από μέσα του. Εντελώς τυχαία, ο Σέτο βρήκε μια κοπέλα με άσπρα μαλλιά και μπλε μάτια που ο κόσμος λιθοβολούσε γιατί νόμιζαν ότι μέσα στην ψυχή της είχε την κατάρα του άσπρου δράκου με τα μπλε μάτια. Έτσι, αποφάσισε να την πάρει στο παλάτι για να δει τι συμβαίνει πραγματικά και να επιβεβαιώσει αν όντως είναι η Κισάρα που γνώρισε μικρός. Στάσο, υπάρχει κάτι γνωστό σε αυτό το κορίτσι. Μπορεί να είναι το κορίτσι που είδα εκείνη την ημέρα πριν από τόσο πολύ καιρό.
Στο παλάτιο Σέτο περίμενε η ανέσθητη κοπέλα να ξυπνήσει για να της μιλήσει. Όμως ο σκοτεινός Μπακούρα είχε μπει στο παλάτι ξανά και επιτέθηκε στον άρχοντα Ακνάντη. Προσπαθώντας τώρα να δραπετεύσει, προκαλώντας χαλασμό όπου πήγαινε, ο Φαραώ και οι ιερείς των αντικειμένων της Χιλιετίας τον ακολούθησαν και πολέμησαν μακριά από την πόλη. Σε μία μάχη όπου ο Μπακούρα έριξε τον Φαραώ από ένα γκρεμό. Τώρα που ο Φαραώ είχε χαθεί, όλοι τον έψαχναν και ο άρχοντας Ακνάντη σηκώθηκε πιο αμήλικτος από ποτέ, διότι στην πραγματικότητα η επίθεση του Μπακούρα έγινε για να διαφθείρει το πνεύμα του με τη δύναμη του σκοτεινού αφέντη Ζόρκ και να εναντιωθεί στο Φαραώ. Ο Σέτο και εγώ συναντήσαμε μια νεαρή χωρική που έχει μέσα της ένα πλάσμα τόσο ισχυρό που δεν μπορούσε να μετρηθεί. Σε παρακαλώ, πρέπει να ξεκουραστείς και... Φύγε από τη μέση! Μόλις έμαθε τα νέα, αυτό που σκέφτηκε να κάνει ο άρχοντας Ακνάντιν είναι να βάλει κρατούμενους, συμπεριλαμβανομένου και την κοπέλα αυτή, για να πολεμήσουν με σκοπό να δυναμώσουν τα τέρατά τους πριν τα φυλακίσουν στις πλάκες. Όταν ο ιερέας Σέτο αντιλήφθηκε τι γινόταν, έτρεξε να σώσει την κοπέλα από τους άλλους δύο εγκληματίες, ρίχνοντας όλες τις πλατφόρμες, αφήνοντας την κοπέλα και τον εαυτό του να κρέμονται στο κενό ευάλωτοι προς τον ένα κρατούμενο που είχε επιβιώσει. Καθώς σχεδίαζε να επιτεθεί και στους δύο, κυρίως για να πληγώσει τον ιερέα Σέτο που ήταν υπεύθυνος για την φυλάκισή του. Ενώ ο άρχοντας Ακνάντιν φώναζε στον Σέτο να φύγει από εκεί, τότε η Κισάρα κάλεσε τον άσπρο δράκο με τα μπλε μάτια και σκότωσε τον άλλο κρατούμενο, προκαλώντας το δέος όλων και επιβεβαιώνοντας τις υποψίες τους ότι ήταν εκείνη εξ αρχής. Το πλάσμα που είδα όταν ήμουν μικρός, αυτό είναι! Καθώς έπεσε ανέστητη ξανά, ο ιερέας Σέτο διέταξε να την πάνε σε ένα κρεβάτι για να αναρρώσει και συνομιλώντας παράλληλα με τον άρχοντα Ακνάντιν, ήρθε στο θλιβερό συμπέρασμα ότι με τις πράξεις του έχει γίνει αγνώριστο στα μάτια του, καθώς έμαθε ότι τα κίνητρά του για αυτή την ιδέα ήταν να πάρει τη δύναμη του άσπρου δράκου με τα μπλε μάτια να την δώσει σε εκείνον για να τον στέψει ως νέο Φαραώ, κάτι που προκάλεσε την αποστροφή του προς το πρόσωπο του αγαπημένου του δασκάλου Ακνάντιν, επειδή βεβήλωσε το όνομα του Φαραώ και ρίσκαρε την ζωή της αγαπημένης του. Τρελάθηκες τελείως! Μην αφήνεις τα αισθήματα να θολώνουν τη λογική σου, Σέτο. Αυτό το κορίτσι είναι το κλειδί σου για το θρόνο. Έχουμε ήδη Φαραώ και σκοπεύω να τον βρω, όχι να τον αντικαταστήσω. Και αυτή είναι η ιστορία του άσπρου δράκου με τα μπλε μάτια. Μια ιστορία η οποία μιλάει για μια αγνή, αθώα ψυχή η οποία μέσα της κρύβει ένα πανίσχυρο τέρας, το οποίο εμφανίζεται μόνο όταν η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο για να την υπερασπιστεί. Ακριβώς όπως φτιάχτηκε και η κάρτα της στο παιχνίδι, όπου η Maiden με τα μπλε μάτια μπορεί να καλέσει τον άσπρο δράκο από το χέρι, την τράπουλα ή και το νεκροταφείο, εάν και εφόσον κάποιο τέρας της επιτεθεί ή κάποιο την καταδείξει με μια ικανότητα κάρτας απειλώντας την. Εδώ αξίζει να σημειώσουμε και το μήνυμα της ιστορίας του φλερ που έχει η Κισάρα με τον ιερέα Σέτο. Το Yu-Gi-Oh! Μιλάει για την αμοιβαία συνεισφορά σε μια σχέση, υιοθετώντας το γνωστό στερεότυπο του γενναίου υπότη που σκοτώνει τον δράκο και σώζει την πριγκίπισσα, αλλά κάνει μια παράδοξη προσθήκη για να περάσει το δικό του μήνυμα. Συμβολίζει την πριγκίπισσα σαν ένα άλλο δράκο και δυνατότερο κιόλας από αυτόν που σφάγιασε ο υπότης, ακολουθώντας στο πλευρό του υπότη για να πολεμήσουν μαζί, αποδίδοντας τον κατάλληλο τόνο ρεαλισμού που έχουν οι σχέσεις στην αληθινή ζωή, κάτι που δεν αποδόθηκε στο στερεότυπο του υπότη ποτέ μέχρι τώρα, διότι η ερμήνευση του στερεότυπου του υπότη από τα παλιά παραμύθια είναι ότι όταν μεγαλώσουν τα αγόρια θα αντιμετωπίσουν έναν αληθινό δράκο, δηλαδή ότι θα κάνουν κάτι τόσο σπουδαίο που θα τους οδηγήσει στην ορίμανση και γι' αυτό θα είναι αντάξιοι για να βρουν σύντροφο. Γι' αυτό και στον Σέτο Κάιμπα αξίζει ο άσπρος δράκος με τα μπλε μάτια. Ενώ το Yu-Gi-Oh! Μιλάει παράλληλα και για την ορίμανση της πριγκίπισσας μέσα από την Κισάρα, η οποία επέλεξε έναν αντάξιο υπότη για να ταχθεί στο πλευρό του ως σύζυγος. Πραγματικά, όλα τα εύσημα πάνε στο σπουδαίο γράψιμο του Καζούκι Ταγκαχάση, που πέρασε ένα τόσο όμορφο μήνυμα μέσα από την ιστορία του.
Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Για να είδατε ως το τέλος, μπορώ να υποθέσω ότι σας άρεσε. Επομένως, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like και να μου αφήσετε ένα σχόλιο, καθώς αυτά βοηθάνε το κανάλι να μεγαλώσει πραγματικά και να συνεχίσω να κάνω μεγάλα βίντεο ανάλυσης. Την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για την αιώνια μονομαχία του Γιούγκη και του Κάιμπα, καθώς αυτό το βίντεο, αλλά και το προηγούμενο που έκανα, η ιστορία του σκοτεινού μάγου, το οποίο πρέπει να τσεκάρετε αν δεν το έχετε δει, είναι εξίσου σημαντικά για να καταλάβετε το μήνυμα της αιώνιας διαμάχης μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών. Ήμουν ο Lex the Ripper, να έχετε μια υπέροχη ημέρα.